δύο δήμαρχοι. Γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Κυριάκου, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κωνσταντίνου. Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, ένα μεγάλο βήμα με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που όμως κρύβει και δεν κρύβει, γιατί το λέει και ο υπουργός ο ίδιος, ότι ενδεχομένως να έχουμε θέματα και προβλήματα. Το ενδεχομένως αφαιρέστε το. Να το, το αφαιρώ. Και το κρύβει, αφαιρέστε το. Δεν κρύβει. Είναι όλα εκεί μπροστά μας. Και τα λέμε και, και προειδοποιούμε για αυτά εδώ και καιρό. Και δυστυχώς οι προειδοποιήσεις μας ηχούν σε όντα μία γκόντων. Ασχολούνται με τη μεταρρύθμιση και χάνουν το βασικό μέρος της μεταρρύθμισης. Και ασχολούνται με τα επουσιώδη. Το βασικό μέρος ποιος είναι, ποιο είναι. Είναι η μη ομαλή μετάβαση λόγω οικονομικών δεδομένων. Τα οικονομικά δεδομένα που συνθέτουν τη μετάβαση μας στα νέα σχήματα... δεν είναι τέτοια που εγγυώνται ότι η μετάβαση θα είναι ομαλή. Και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερα και προχτές στη Βουλή. Ναι. Οι τέσσερις δήμοι της Λευκοσίας, ναι, μεγάλοι αστικοί δήμοι που θα συνενωθούν, δηλαδή η Έγκομη, η Αγλαντζά, ο Άγιος Ζωμέλιος, η Λευκοσία, έπαιρναν το 2011 κρατική χορηγία 24 εκατομμύρια ευρώ. Ετήσια κρατική χορηγία. Ναι. Σήμερα έχει προϋπολογιστεί η χορηγία τους στα 20 εκατομμύρια. Αν υπολογίσετε την αύξηση του πληθωρισμού και την αξία του χρήματος του 10 σε σχέση με το σήμερα, θα δείτε ποια οπισθοδρόμηση επιτελείται. Και λέω ότι για να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και φθηνότερες, που ήταν το κεντρικό μήνυμα της μεταρρύθμισης και η κεντρική στόχευση, απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν στους Δήμους οι δυνατότητες να προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες με εξοπλισμό σύγχρονο, ναι, ναι, που δεν τον έχουν, και εδώ έχει ευθύνη και το κράτος, αφού έθελε να κάνει τέτοια έκταση μεταρρύθμιση, να στήριζε τους Δήμους για να μπορούν να παρέχουν ποιοτική υπηρεσία και όχι με οχήματα ξεπερασμένα 35 χρόνων. Mm. Και δεύτερον, για να μπορέσει η μεταρρύθμιση να αντιμετωπίσει τα τεράστια της έξοδα, όφιλει το κράτος να την επιχορηγήσει με τις σημερινές αξίες του χρήματος. Και ούτε αυτό το κάνει. Οπότε δεν θα είναι η ομαλή μετάβαση, θα πληρώσει τα σπασμένα ο πολίτης, διότι θα πάνε κατά ανάγκη οι δήμοι στον πολίτη και στα τέλη. Για να ζητούν. Και αυτή δεν είναι η μεταρρύθμιση που ζητήσαμε, που οραματιστήκαμε, που πρέπει να γίνει. Γιατί εάν μας λέει σήμερα το Υπουργείο ότι μα οι ποιοτικές υπηρεσίες στοιχίζουν περισσότερο, να το δεχτούμε. Αλλά αφού δεν θα προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες, γιατί να στοιχίζουν και περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε είμαι απόλυτος σε αυτό. Όχι, όχι, καλά κάνετε και το λέτε και τα βλέπετε πολύ ξεκάθαρα. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο να σημάνει συναγερμό για αυτή τη ειδικά την πτυχή. Όλα τα άλλα, κυρία αγαπητού, που έχουμε ως παθογένειες οι δήμοι, σιγά σιγά θα επιληθούν. Θα αντιμετωπιστούν και το προσωπικό που θα στεγαστεί και που θα το στείλουμε. Αυτά αντιμετωπίζονται. Εκείνο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι να κερδιθεί το στοίχημα για ποιοτικές και φθηνές υπηρεσίες. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντίνου. Εδώ χρειάζεται δουλειά, συναγερμός όλων των εμπλεκομένων. Διότι να σας πω κάτι. Η μεταρρύθμιση οραματίστηκε το κράτος με επιχορήγηση της Ευρώπης. Την έστειλε στη Βουλή μέσα από νομοσχέδιο και την ψήφισε η Βουλή. Οι δήμαρχοι, οι οποίοι σήμερα κατηγορούνται έμμεσα ότι δεν προωθούν καλά τη μεταρρύθμιση, είναι οι τελευταίοι που φταίνουν. Ναι. Δεν κάνετε, είναι λέει, τη δουλειά σας, και κάποιοι έχουν πάρει μόνο στην προεκλογική εκστρατεία και μένουν τα έργα πίσω. Έτσι λέει. Ναι, αλλά δεν θα αποφασίσουν οι δήμαρχοι πάνω, κυρία αγαπητού, στο μεγάλο θέμα της οικονομικής στήριξης της μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Εδώ αποφασίζουν άλλοι. Και αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνο, έρχομαι σε εσάς, γιατί κάναμε την μεταρρύθμιση, μάλλον θέλουμε να κάνουμε την μεταρρύθμιση για να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα όλα μαζί, να μην είναι ανεξέλεκτα κτλ. Φαίνεται βεβαίως ότι ενδεχομένως δεν έχουμε, χρησιμοποιώ ξανά το ενδεχομένως, έναν αχταρμά. Πέρα από τις ποιοτικές υπηρεσίες, εσείς πού βλέπετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα, κύριε Κωνσταντίνου? Κυρία αγαπητού, είναι από τις λίγες φορές και ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Ζαχαρίας, ξέρει ότι δεν μπορώ να διαφωνήσω ούτε μία λέξη από αυτά που έχει προαναφέρει.
Ασφαλώς και είναι και δικοί μας προβληματισμοί το θέμα του οικονομικού, αλλά υπάρχουν και μέρη πιο μικρά προβλήματα που ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα λυθεί για να προχωρήσουμε την 1η του Ιούλη να μπορούμε να εξυπηρετούμε κανονικά τους πολίτες στα δημαρχεία. Το κύριο πρόβλημα, να προσθέσω ξανά ότι το κύριο πρόβλημα ναι είναι το οικονομικό, αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν αυτή την πορεία της μεταρρύθμισης. Και το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το λογισμικό, το ευαγόρας, που είμαστε 4 μήνες περίπου πριν τη μεταρρύθμιση και φαίνεται ακόμα ούτε πιλωτικά από τις πληροφορίες που έχω δεν έχει δουλέψει. Ακόμα ένα πρόβλημα που το έχουμε αναφέρει είναι αυτό που είπε και ο Υπουργός, ότι αρκετοί συναδέλφοι αλλά κυρίως και οι πρόεδροι των επαρχιακών οργανισμών είναι υποψήφοι ή τρέχουν την προεκλογική τους και δημιουργά περισσότερη καθυστέρηση ή μη υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Και τρίτο, νομίζω, για να προσθέσω στον αγαπητό συνάδελφο, ότι ο μοναδικός τρόπος για να προσφέρουμε καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, καλύτερες το αφισβητώ και εγώ αν θα μπορέσουμε στο τέλος να προσφέρουμε καλύτερες, τουλάχιστον φθηνότερες, είναι αν υλοποιηθεί το μεγάλο επίπεδο η μεταρρύθμιση και στο σπίτι του κάθε ενός το πληρώνει νοσοπαιδό. Την παρούσα φάση κανένας δήμος δεν είναι έτοιμος. Το πυρό νοσοπαιδό κρύβει αρκετές παγίδες. Είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να δούμε. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να φθηνίσουν τα τιμολόγια των πολιτών. Γιατί ουσιαστικά έχουμε υποσχεθεί μια μεταρρύθμιση για να φθηνίσουμε και τα τέλη των πολιτών. Και μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί θα φανούμε αναξιόπιστοι εμείς πρώτα, οι τοπικοί άρχοντες, ότι είχαμε υποσχεθεί αυτή τη μεταρρύθμιση. Και δεν θα είναι εφικτό. Nice. Λοιπόν, έρχομαι ξανά πίσω, κύριε Κυριακού, σε ένα θέμα το οποίο πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί δεν ξέρει και πώς θα είναι. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς να μου εξηγήσετε, και έχει να κάνει με τον Περιφερειάρχη. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ο κόσμος έτσι το έμαθαν και έτσι θα το λέω εγώ, όσο και αν μου κάνουν κάποιοι παρατήρηση, μέχρι να εμπεδωθεί και το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, στη Λευκωσία, Περιφερειάρχης, και έχει τη Λευκωσία που είναι 4 η Δήμη, αλλά θα πρέπει να βλέπει και τα θέματα των άλλων των Δήμων. Για παράδειγμα, Λατσά, Γέριν, των υπολείπων. Πώς θα συντονίζονται όλοι μαζί και τελικά ποιος θα παίρνει την απόφαση? Έχουμε πρόβλημα με το αποχετευτικό. Μάλιστα, κύριε, ποια περιοχή. Θα καθόμαστε όλοι μαζί να λέμε τα θέματα μας και ο Περιφερειάρχης τι θα κάνει? Κοιτάξτε, η Περιφερειακός Οργανισμός προβλέπεται από την νομοθεσία πώς θα λειτουργεί. Θα είναι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκλεγμένος από τον λαό, και θα στελεχώνεται από 15 μελές συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν δήμαρχοι και κοινοτάρχες της επαρχίας Λευκωσίας. Αυτοί θα αποτελούν το συμβούλιο. Όλα τα θέματα θα παρουσιάζονται ενώπιον του συμβουλίου και εκεί θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μα ολονών, την ίδια ημέρα. Λέω εγώ τώρα, ξέρετε, το κάνουν λίγο εικόνα. Θα είναι πρόεδρος όλης της επαρχίας και θα ασχολείται συγκεκριμένα με 3 θέματα. Τα αποχαιρευτικά, την υδατοπρομήθεια και την έκδοση πολεοδομικών και οικονομικών αδειών. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά τους. Έχουν και την προσωπικό που θα τους δοθεί για να μπορούν να διεκπεραιώνουν αυτές τις εργασίες. Ναι. Είναι ένας νέος θεσμός, καινούριος θεσμός, θα το δοκιμάσουμε στην πράξη. Ναι. Όπως καινούριο θεσμό. Όπως όλα και θα τα δοκιμάσουμε στην πράξη, από ό,τι καταλαβαίνω. Καινούριο θεσμό είναι και το καθεστώς των αντιδημάρχων, που θα έχουμε 93 παγκύπρια αντιδημάρχους, άνευ εκτελεστικής εξουσίας όλοι. Δεν προνόησε ο νομοθέτης να τους δώσει και κάποια εξουσία στο διαμέρισμα τους. Άρα τι θα κάνουν οι αντιδημάρχοι? Θα είναι υπό την αίρεση του δημάρχου, που αν επιθυμεί να τους εχωρεί ο ίδιος μέρος των εξουσιών τους. Α, όποιος θέλει. Άλλο κενό, που στην πορεία, να με θυμηθείτε, θα υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις πολλών αντιδημάρχων με τον δήμαρχο τους. Ειδικότερα δεν είναι του ίδιου κόμματος. Εκεί να δείτε τι θα γίνει. Θα το ζήσουμε αυτό. Μάλιστα. Και ελάτε, κύριε Κωνσταντίνο, εγώ σας βλέπω. Μόλις ακούσαμε έναν αντιδήμαρχο, εσείς γελάσετε. Ειδικότερα αν δεν είναι του ίδιου κόμματος. Δήμαρχος, αντιδήμαρχος, κύριε Κωνσταντίνο, αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνεται. Χαμογέλασα γιατί γνωρίζετε θα είμαι υποψήφιος αντιδήμαρχος. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω να εκφράσουμε τη στήριξη μας εμείς οι αντιδημάρχοι αναλόγως με τα καθήκοντα που θα μας εκχωρήσει ο νέος δήμαρχος.
Είναι το καλύτερο, κύριε Κυριάκου. Αν επιθυμεί να σε χωρίσει. Αν επιθυμεί ο Δημάρχος, θα σας... Καλά, να σας πω, πείτε κύριε Κωνσταντίνο, ότι εσείς αύριο εκλέγεστε. Εντάξει, λοιπόν. Και ο Δήμαρχος δεν επιθυμεί να σας δώσει κάποια εξουσία, ενώ κάποια καθήκοντα. Τι θα κάνετε? Εντάξει, ο κύριος Κυριάκου το έχει αναφέρει ότι είναι απόλυτος άρχοντας ο Δήμαρχος για να εκχωρήσει τις εξουσίες. Δεν είναι κρίμα όμως, να είστε σε μια θέση χωρίς ρόλο. Νομίζω να μιλήσουμε και κύριε Αγαπητού, συγγνώμη που διακόπτω, Ανδρέα μου. Ο ρόλος του θα είναι να μεταφέρει εισηγήσεις του διαμερίσματος του στο Κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο και να προσπαθεί τις εισηγήσεις του να τις περάσει σε αποφάσεις. Δεν είναι Δημοτικός Σύμβουλος αυτός που το κάνει? Αυτό το πράγμα όχι, που λέτε. Ο Αντιδήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Οικίου Διαμερίσματος μεταφέρουν στον Κεντρικό Δήμο τις εισηγήσεις τους. Το για... ίδιο πράγμα λέμε δηλαδή. Άρα ο Αντιδήμαρχος και εδώ. Ναι. Κύριε Κωνσταντίνου, γιατί δεν παλέψαμε λίγο για τους Αντιδημάρχους, τουλάχιστον να έχουν κάτι οι άνθρωποι να κάνουν παραπάνω. Διαφορετικά, τι τους έχουμε τους Αντιδημάρχους? Συγγνώμη, δεν θέλω να μειώσω τη θέση σας. Δεν ξέρω. Ναι, και εσείς όμως θέλω να το δείτε. Ο κύριος Κυριάκου σας είπε τι προνοεί νομοθεσία. Νομίζω όμως ότι όταν μιλάμε για τον ενιαίο Δήμο Λευκωσίας με νομίζω 112.000 πολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι. Κάποιο ρόλο θα έχετε. Δεν μπορεί κανένας δήμαρχος, εκτός αν είναι ο Σούπερμαν, να ανταποκριθεί σε 112.000 πολίτες. Ο Δήμος Αγλαντάς έχει περίπου 25.000, ο Δήμος Έγκομης περίπου 20.000 πολίτες. Ο κύριος Κυριάκου γνωρίζει ότι καθημερινά τα τηλέφωνα, τα παράπονα και τα προβλήματα. Ούτε από εμάς τους ίδιους δεν μπορούν να λυθούν τώρα. Άρα θεωρώ ότι είναι κομβικός ο ρόλος των αντιδημάρχων. Αρκεί να τους δοθεί. Αυτό λέμε, κύριε Κωνσταντίνου, το ξέρουμε. Απλώς αρκεί να τους δοθεί. Είμαι βέβαιος, αφού έχουν πει τουλάχιστον για τον Μεγάλο Δήμο Λευκωσίας ότι είναι πολιτική η θέση, ότι για να μπορέσει να λειτουργήσουν αρκετά πράγματα πρέπει να έχουν εξουσία, να έχουν εξουσία οι αντιδημάρχοι και ευελπιστούμε οποιοδήποτε δήμαρχος εκλεγεί να το κατανοήσει γρήγορα. Τους έχετε δει και τους δύο υποψηφίους μέχρι τώρα? Τους έχετε δει τους δύο, δύο υποψηφίους? Περιμένω στις 9 τώρα τον κύριο Χαράλαμπο Μπρούντζον, τον κύριο Ντορναρίτη τον έχω δει, ναι. Μάλιστα. Σας έχει πει για αν εκλεγείτε κι εσείς για εξουσίας και ρόλο? Νομίζω ακόμα είναι γρήγορα να επεκταθούμε σε αυτά, αλλά θα το δούμε στην πορεία όταν εκλεγεί. Οποιοδήποτε εκλεγεί με το καλό θα συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σας. Να είστε καλά.